Άγιος. Άγιοι λέγονται όσοι δια της καθάρσεως και του φωτισμού φθάνουν στην θέωση, μετέχουν της θεοποιού ενεργίας του Θεού. Η αγιότητα δεν έχει μια ουμανιστική και ηθικολογική έννοια, αλλά θεολογική. Άγιοι είναι όσοι θεραπεύθηκαν πνευματικά, δηλαδή όσοι, αφού η καρδιά τους καθαρίστηκε, έφτασαν στον φωτισμό του νου και την θέωση. Αυτή είναι τα πραγματικά εν ενεργεία μέλη του σώματος του Χριστού. Όποιος θεραπευθεί, αυτός ο θεραπευμένος είναι Άγιος. Διότι Άγιος στην πατρική παράδοση σημαίνει ένας θεραπευμένος άνθρωπος και τίποτε άλλο. Σημαίνει εκείνος που έχει περάσει από την κάθαρση, έφτασε στον φωτισμό και από τον φωτισμό έχει περάσει στην θέωση. Ο Άγιος με την ενέργεια του Θεού και την δική του συνεργεία καθίσταται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος αναλύει αυτό το γεγονός. Γράφει «Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισίν ιοί Θεού». Το να άγεται κανείς υπό του Πνεύματος σημαίνει ότι έλαβε το Άγιον Πνεύμα και απέκτησε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ουγάρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Το πνεύμα δε της υιοθεσίας εκφράζεται με την καρδιακή προσευχή, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Όταν κάποιος δεν έχει αυτό το πνεύμα, δεν έχει νοερά προσευχή, δεν είναι Υιός κατά χάρη του Θεού και επομένως δεν είναι πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού. Ή δε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού. Αυτά τα γνωρίσματα είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν τον Άγιο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι δεν ομιλούμε με σοφία ανθρώπινη, αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τι εννοεί αυτό και γιατί αντιπαρατάσσεται η δύναμη του Αγίου Πνεύματος με την σοφία του κόσμου τούτου? Είναι η δύναμη της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Ο καθένας που βλέπει έναν Άγιο καταλαβαίνει ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν πείθεται περί του ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος με φιλοσοφικά επιχειρήματα ή με θεολογίες του ενός και του άλλου. Βλέπει ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει η μαρτυρία του Πνεύματος στο πνεύμα του ανθρώπου? Ότι εσμέν τέκνα Θεού. Αυτή η μαρτυρία για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, που λέει ότι κράζει «αβά ο πατήρ εν τες καρδίες ημών». Όταν ο άνθρωπος μετέχει της φωτιστικής και της θεοποιού ενεργίας του Θεού, τότε βιώνει την Θεία Χάρη σε όλη του την ύπαρξη, στην ψυχή με την νοερά προσευχή και στο σώμα με την υπέρβαση του φόβου του θανάτου. Έτσι οδηγείται ακόμη και στο μαρτύριο. Επομένως, οι Άγιοι δεν είναι οι καλοί άνθρωποι, αλλά οι θεούμενοι. Υπάρχουν μερικοί που υποκρίνονται τον Άγιο, αλλά αυτοί στην πραγματικότητα είναι υποκριτές λαοπλάνοι. Ακόμη και οι αιρετικοί μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, μπορεί να έχουν ηθική ζωή, αλλά αφού δεν έχουν την ορθόδοξη θεολογία και την ασκητική της Εκκλησίας, παραμένουν στην ηθική ζωή, δεν μετέχουν της θεοποιού ενεργίας του Θεού και δεν μπορούν να θεραπεύουν άλλους ανθρώπους. Οι Άγιοι μετέχουν της θεοποιού ενεργίας του Θεού και αυτό είναι έκδηλο γιατί μπορούν να βοηθούν τους ανθρώπους, κάνουν θαύματα και τους θεραπεύουν. Και οι ψευδογιατροί μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Πας σε έναν κομπογεννήτη γιατρό και λέει «Ναι, ξέρεις, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, μερικές αντριβές, έχεις αυτό, έχεις εκείνο» και μαζεύει τα χιλιάρικα δεν ξέρω πόσους μήνες. Στο τέλος αναγκάζεται ο άλλος να πάει σε άλλο γιατρό. Τότε καταλαβαίνει ότι αυτός ήταν κομπογεννήτης. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να αγιάσει τα μέλη της, αλλά ταυτοχρόνως και να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο τρόπο για να επιτύχει αυτό το στόχο.
Η αγιότητα βιώνεται με την ενέργεια του Θεού και την συνεργία των ανθρώπων. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Η ασκητική θεραπεία συνδέεται αναπόσπαστα με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Του Αρχιμητροπολίτου Ναυπάκτου, εμπειρική δογματική.